Η Βόρεια Εύβοια μετά την εφιαλτική πυρκαγιά του Αυγούστου, πέρα από το περιβαλλοντικό, πέρα από το οικονομικό χτύπημα, κινδυνεύει και με ερημοποίηση, όπου κλείνουν ή υποβαθμίζονται τα σχολεία, οι κοινωνίες συρρυκνώνονται. Ποια είναι η θέση της περιφέρειας? Εσείς από τη θέση σας, κύριε Γαλάνη, σαν Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, θέλετε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτή την κατάσταση? Εμείς ήδη έχουμε τοποθετηθεί ευθύς εξ αρχής με το μεγάλο πρόβλημα, με τη μεγάλη καταστροφή υπέρ της διατήρησης των θέσεων εργασίας, υπέρ της διατήρησης της ποιότητας και ή δυνατόν να ληφθεί και οποιαδήποτε άλλη μέρημνα για τα παιδιά της Βορείου Ευβοίας και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η άποψή μας στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια ψυχολογική διαταραχή στα παιδιά αυτά μετά τις μεγάλες ζημιές που συνέβησαν στις οικογένειές τους, στις περιουσίες τους, στα σπίτια τους, στην καθημερινότητά τους, στο περιβάλλον τους και θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν από το κράτος με μια ιδιαίτερη ευαισθησία άσχετη με τους νόμους που υφίστανται και να πάμε σε κάποιες εξαιρέσεις πάνω στους υφιστάμενους νόμους. Σε αυτό έχετε κάνει εσείς κάτι, δηλαδή πέρα από την πρόθεση της περιφέρειας υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κίνηση προκειμένου να σταματήσει το κομμάτι της υποβάθμισης? Ναι, εμείς ήδη είχαμε από το Σεπτέμβριο επιστολή και επικοινωνία με το Γραφείο της Υπουργού, στην οποία είχαμε ζητήσει για τα παιδιά που θα δώσουν εισαγωγικές να υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα όπως υπήρξε σε αντίστοιχες περιοχές που είχαν καταστροφές, όπως ήταν η Σάμος, η Ελασσόνα, ο Τύρναβος, που πράγματι δόθηκαν κάποιες επιπλέον θέσεις για τα παιδιά εκείνων των Δήμων. Εμείς ανταυτού, επειδή ήταν μια διάχυστη καταστροφή, αλλού ήταν πιο έντονη, αλλού λιγότερο έντονη και θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει κάτι οριζόντιο, είπαμε το εξής, ότι για όλα τα παιδιά που δίνουν εισαγωγικές στη Βόρεια Εύβοια, να δοθεί μετά την βαθμολογία τους μια μοριοδότηση, η οποία να αγγίζει, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει τους αθλητές, μέχρι περίπου 10%. Και Ναι. αυτό με ποια λογική, ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ακριβώς, ούτε να εξακριβώσει τι ακριβώς και πόσο το μέγεθος καταστροφής σε κάθε οικογένεια. Γιατί είναι και το ψυχολογικό, που μπορεί να μην έχει καεί το σπίτι μου, αλλά να έχει καεί του γείτονά μου, που η ψυχολογία είναι αρνητική για όλους μας. Δηλαδή είναι κάτι πολύ γενικευμένο και έχει αγκαλιάσει όλη τη Βόρεια Εύβοια, ανεξαρτήτως το μέγεθος της καταστροφής που υφίσταται κάθε άνθρωπος και κάθε οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν. Εφόσον σας ρώτησα για άλλο θέμα και μάλλον απαντάτε σε άλλο. Όχι, η πρώτη μας παρέμβαση για τα παιδιά ήταν αυτή. Η ήταν δεύτερη ήταν με τον περιφερειάρχη μας, ναι. Ο οποίος έκανε παρέμβαση άμεσα τότε για τα δημοτικά σχολεία της περιοχής που ήδη είχαν καταγραφεί καταστροφές, για το Πύλι, για την Κύρινθο, Ναι. για το Πευκή, για την... Για να λίγο να θυμηθώ, την Αγιάννα, για όλα τα μέρη αυτά, έκανε μία δήλωση και μάλιστα στη δήλωση αυτή, μετά από ανάλυση που είχαμε κάνει το δεδομένο, δηλώσαμε ότι και εμείς οι ίδιοι ως περιφέρεια, αν μας επιτραπεί, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε επιπλέον θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, εγώ σας ρώτησα αρχικά για την αναστάτωση που κυριαρχεί στο Δήμο Ιστιαίας, γιατί αναφέρεστε στο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Όχι σε όλο, σε όλη τη Βόρεια Εύβοια αναφέρομαι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας επαπειλούμενη υποβάθμιση 5 σχολείων. Συγκεκριμένα, θα τα ξαναπώ, είναι το Οικολογικό Σχολείο Ωραιών, που αυτή τη στιγμή αριθμεί 73 μαθητές. Το πρόσφατα εγγενιασμένο σχολείο του Αγίου με 43 μαθητές. Το σχολείο των Ελληνικών που έζησε όλη τη φωτιά με 14 μαθητές. Το απομακρυσμένο σχολείο των Γιάλτρων με 12 μαθητές. Και το σχολείο της Εδιψού με 61 μαθητές. Μιλάμε για αυτά τα σχολεία και επίσης και το νηπιαγωγείο Ωραιών. Αυτά τα σχολεία αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να υποβαθμιστούν γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση αριθμού μαθητών. Σε αυτή την κατάσταση τι ακριβώς έχει κάνει η περιφέρεια? Εμείς έχουμε συντάξει μια επιστολή, νέα επιστολή, γιατί εμείς είναι τρίτη διαδοχική επιστολή, τώρα είναι νέα επιστολή, η οποία έφυγε
Έρχεται προχτές από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειάρχη ταυτόχρονα. Είναι μια κοινή επιστολή στην οποία ζητούμε κατ' εξαίρεση να μην αλλάξει ο αριθμός των εκπαιδευτικών σε αυτά τα σχολεία. Έχουμε επικοινωνήσει και άμεσα με το γραφείο της Υπουργού, με το γραφείο Υπουργού, γιατί ο Υπουργός αυτή την εποχή, σήμερα αυτές τις μέρες που μιλάμε, είναι στην Αμερική και έχουμε ενημερώσει και έχουμε ζητήσει οπωσδήποτε να παραμείνουν. Επίσης, σε μια καταμέτρηση που έχουμε κάνει όλες... Δηλαδή δεν έχουμε λάβει στην επιστολή. Πώς? Απάντηση δεν έχετε λάβει σε αυτή την επιστολή που έχετε στείλει. Δεν έχουμε λάβει, δεν είναι εδώ ο Υπουργός, αλλά πιστεύουμε ότι σύντομα και μόλις έρθει, γιατί έχουμε επικοινωνήσει με το γραφείο Υπουργού και έχουμε πάρει την βεβαίωση ότι θα πάρουμε άμεσα απάντηση σε αυτό. Εμείς έχουμε δηλώσει, έχουμε εξηγήσει στους υπεύθυνους στο γραφείο ποιο είναι το μέγεθος του αιτήματος που έχουμε. Το θεωρούμε πάρα πολύ εύκολο, το θεωρούμε πάρα πολύ απλό μέσα σε όλη τη χώρα να μείνουν 8-9 επιπλέον θέσεις εργασίας σε μια απονεμένη περιοχή και το θεωρούμε πάρα πολύ λογικό και θετικό και απλό για να γίνει. Είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε σύντομα τις απαντήσεις. Πιστεύω ότι με την επιστροφή, επειδή και η Γενική Γραμματεία έχει ενημερωθεί και η Υπεύθυνος Γραφείου έχει ενημερωθεί και έχει γίνει συζήτηση, πιστεύουμε ότι θα έχουμε άμεσα μία απάντηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα την έχουμε αύριο που επίκειται να γίνει μία διαμαρτυρία. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά αν την έχουμε θα σας πάρω εγώ προσωπικά πάλι τηλέφωνο να ενημερώσετε και θα προσπαθήσουμε κι εμείς να ενημερώσουμε άμεσα με την απάντηση το τι θα συμβεί. Είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά την πρημοδότηση των μορίων των παιδιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Είχαμε και πάλι επικοινωνήσει κάποια στιγμή. Υπήρχε μία επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας το Σεπτέμβριο προκειμένου να πρημοδοτηθούν οι μαθητές από την δική μας περιοχή ως πυρόπληκτη. Αλλά δεν έχουμε κάποια νεότερη ανακοίνωση γι' αυτό. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί οι πανελλήνιες είναι εδώ μπροστά μας, σε 10 μέρες ξεκινάνε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πράγματι δεν υπάρχει μια τοποθέτηση για το αίτημα που έχουμε κάνει και εμείς πάνω σε αυτό. Είναι ανοιχτό το θέμα, ούτε έχει αρνηθεί το Υπουργείο, ούτε έχει δώσει μια καταφατική απάντηση. Και επιμένουμε, θεωρώ ότι είναι και υποχρέωσή τους, μέχρι να έρθει η ώρα των αποφάσεων, δηλαδή που θα γίνουν τα μηχανογραφικά των παιδιών, περίπου ένα χρονικό διάστημα, περίπου ενός μήνα, ώστε να έχουμε μια οριστική απάντηση γραπτός σε αυτό το θέμα. Και θα επιμείνουμε να την έχουμε. Ναι, γιατί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος είχε συνταχθεί γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Νομίζω ότι είναι του 18 και κάποια παιδιά είχαν ωφεληθεί με 20% στα μόρια τους συνολικά. Το 18, δεν, 20% δεν ξέρω αν έχει δοθεί ποτέ. Ήταν νόμος του 2018. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει δοθεί ποτέ 20% σε μόρια, αυτό λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, δηλαδή ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε δύο θέματα τα οποία περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και η Περιφέρεια αισθάνεται ότι αυτά θα λυθούν. Αυτό μου λέτε. Ναι, απλώς άλλο η αίσθηση, άλλο ο ρεαλισμός. Εμείς θα επιμείνουμε να πάρουμε απαντήσεις και θετικές απαντήσεις. Μάλιστα, σε περίπτωση που αυτό που πιστεύουμε, γιατί εμείς κατοικούμε στην Εύβοια, εμείς κατοικούμε στη Ρέα Ελλάδα και για μας τα πάντα όλα είναι οι άνθρωποι που ζούμε μαζί, η κοινωνία που ζούμε μαζί. Και θα υπερασπιστούμε σε εισαγωγικά όσο γίνεται περισσότερο και τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, αλλά πολύ περισσότερο την επαναφορά στην περιοχή μας, στη Βόρεια Εύβοια, που γίνονται πάρα πολλά. Η εκπαίδευση είναι ένα από αυτά. Η εκπαίδευση είναι το α και το ω όσο αφορά τα νέα παιδιά που ζουν εκεί και τα παιδιά που θέλουν να δουν με αισιοδοξία και το μέλλον, αλλά και να αισθανθούν ότι τους αγκαλιάζει και η περιφέρεια και ο Δήμος και η περιφέρεια και το κοινωνικό κράτος. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν είμαστε μόνιμα δίπλα και θα συνεχίσουμε να το ζητάμε και να το απαιτούμε.
Ναι, πέρα λοιπόν από τις αιτήσεις, όλοι θέλουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία μαθαίνουμε από τη Στατιστική Υπηρεσία. Όμως, οι ανάγκες της εκπαίδευσης διαφοροποιούνται. Δηλαδή, περνάμε από την εποχή που στηβάζονταν διάφοροι μαθητές διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών απαιτήσεων σε μία τάξη και ένας δάσκαλος προσπαθούσε να λύσει και να διδάξει ταυτόχρονα δύο και τρεις, ίσως και περισσότερες τάξεις. Αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις της κοινωνίας είναι διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή η Βόρεια Εύβοια πραγματικά πλήττεται. Το ξέρετε καλά, έχουμε προβλήματα με τη συγκοινωνία, με το οδικό δίκτυο, έχουμε προβλήματα με την υγεία, να έχουμε προβλήματα και με την παιδεία. Είμαστε από αυτούς που δεν θέλουμε να υπάρχει κανένα πρόβλημα και αγωνιζόμαστε και από την ημέρα και πριν όταν αναλάβαμε. Αγωνιζόμασταν και για την Εύβοια και για όλους τους νομούς και για την εκπαίδευση και για όλους τους τομείς και πολύ περισσότερο και με πολύ περισσότερη πίεση και πράγματι στεναχωριά όπως όλος ο κόσμος για όλα αυτά που συνέβησαν πάνω. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να είμαστε δίπλα στα προβλήματα και θα αγωνιζόμαστε να τα λύνουμε. Αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις είναι του κεντρικού κράτους, δεν είναι της περιφέρειας. Αν είναι της περιφέρειας θα είχαν λυθεί αυθημερών. Εμείς θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και με όλα τα νόμιμα μέσα προσπαθούμε να δηλώσουμε, να εξηγήσουμε, να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε όπως είπατε και εσείς ότι κάποια πράγματα πρέπει να έχουν μια διαφορετική πορεία. Είναι βέβαια άλλος ο ένας φορέας, άλλος ο άλλος. Εμείς εκτελούμε το καθήκοντά μας εποπτεύοντας τις περιοχές μας και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατό για αυτές. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες απαντήσεις και θα φτάσουμε στο σημείο σε εισαγωγικά να τις απαιτούμε. Πιστεύω όμως ότι είναι κατανοητές και θα τις πάρουμε. Το καταλαβαίνω. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, υπάρχει plan B, υπάρχει δεύτερο σχέδιο το οποίο εσείς μπορείτε να επεξεργαστείτε. Δηλαδή, ας πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν δέχεται το αίτημα της περιφέρειας. Δεν δέχεται κανένα από τα στοιχεία τα οποία καταγράφεται. Δεν δέχεται το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει η πρόθεση της περιφέρειας να κάνει κάτι άλλο. Έχει κάνει τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης μας ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, να στηρίξουμε εμείς αυτές τις θέσεις. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και εσείς και εμείς και όλοι μας, πρέπει να έχει μια νομική ασφαλιστική δικλίδα. Και Μάλιστα. είναι το λεγόμενο Plan B, όπως είπατε και εσείς, στα πλαίσια που θα βρούμε το χώρο, θα βρούμε το χώρο, θα βρούμε τη διαδρομή μέσα από την οποία μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί τόνισα και πριν ότι είναι αποκλειστικά της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή είναι της κυβέρνησης, να αποφασίσει. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον για τις θέσεις εργασίας, ότι θα το δει με το μάτι που πρέπει και το θεωρώ προσωπικά και εύκολο. Ναι, όπως παλαιότερα η περιφέρεια νομίζω ότι είχε πρημοδοτήσει θέσεις γιατρών σε απομακρυσμένες περιοχές, το ίδιο δεν μπορεί να κάνει και για τους δασκάλους. Εκεί είναι αυτό που λέμε βάλαμε εμείς θέσεις. Τώρα πάμε να μπούμε σε υπάρχουσα νομοθεσία με υπάρχουσες θέσεις.